ta-ta-ta. Τρέχουμε τώρα! Τρέχουμε! Μήνυμα αγάπης προς την προηγούμενη εκπομπή. Ή αλλιώς τρόικα. Δεν θα βγαίνετε και πέντε, γιατί ο επόμενος μπαίνει και μέχρι να παίξουν οι χορηγοί, μπαίνει και δέκα. Μέχρι να πάρει μπρος, να πει αυτό και τα λοιπά. Γεια σας, πήγαμε στο διάλειμμα. Έχει χάρη που τους αγαπάμε. Ελάτε, ελάτε πουλάκια μου, ελάτε για το τσακαλό καταπληκτικό φατσούς προβοβίου πενοκαψούριδες στη μεσημβρινή ζώνη και τυράντα του Λίμπερο, εδώ είμαστε, Κωστής Ατζαρός, η αφέντο μουτσουνάρα μου. Μάουρο Πικότο, Arabian Pleasure. Μέσα! Μέσα όλα αρκετά! Λοιπόν, λέγεται το χαλί επειδή με ρωτάει η Ασημίνα που έχει στείλει το πρώτο μήνυμα στην εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Πάμε, ήδη έχουμε δύο γραμμές, περιμένουν. Να τα πω, μπαμ μπαμ. Τι δίνουμε σήμερα? Κατά τη διάρκεια του της ώρας, του 60 λεπτού, όποιος στείλει μήνυμα. Δεν θέλω όμως ξερό, δεν θέλω ξεραίλα, μόνο ονοματεπώνυμο, Βασίλης Χατζηγραβατίδης. Έτσι, θέλω και μία χαιρετούρα, ένα μπινελίκ, ένα γλυκόλογο, μια παραγγελιά. Κάτι της. Όποιος λοιπόν στείλει μήνυμα κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχει διπλή πρόσκληση για το μεγάλο event, boxing event που θα λάβει χώρα 13 του μηνός, την άλλη Παρασκευή, στο Παλατάκι, με τον Roy Jones Jr. για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με τη μεγάλη μάχη για τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης μεταξύ Παπάζοφ και Τσουντέκη, με πλούσιο pre-game, με θέαμα, με κοπέλες ωραίες, με χορευτικά, με ένα φαντασμαγωρικό θέαμα, με φώτα, με λέιζερ, με LED, με. Και τυχαίνει να το παρουσιάσουμε και εμείς. Αυτό είναι η τελευταία λεπτομέρεια που σας ενδιαφέρει. Δεν νομίζω ότι θα έρθει κανένας για να με ακούσει να κάνω εισαγωγή σε αγώνα box. Αλλά λέμε τώρα, ελάτε, διπλές είναι οι προσκλήσεις. Αυτό είναι το δώρο μέρας. Το δώρο εβδομάδας που κληρώνεται αύριο είναι Λίθος Hotel & Spa, εκπληκτικό ξενοδοχείο στον παλαιό Άγιο Αθανάσιο, στο βουνό Βόρας ή αλλιώς Καϊμάκ Τσαλάν. Ελάτε, στείλτε μηνυματάκι, πάρτε τηλεφωνάκι με τα τρία τελευταία ψοφία. Σας βάζω στην κλήρωση και γίνεται μουχαμπέτη. Και βέβαια το δώρο του μήνα που είναι ένα εκπληκτικό αμαραφέτη, ένα κλιματιστικό inverter 12 BTU υπέροχο από την Climart Home που είναι ο ένας εκ των δύο χορηγών μας, η Climart Home γραβιά 67, Climart ψήξη και θέρμαση, Daikin και όχι μόνο ο Κώστας Χιωσές, 917-646, μαγεύει, θέλει και ενθουσιάζει και βέβαια ο έτερος χορηγός ψητοπολίου Αθηνά, Σταυρούπολη, εκεί στην Αμπελοκήπων 10, κάθετο στην πλατεία Τερψιθέας, 600-655 χωρίς εστιατορίου, κρέατα εκλεκτά από το ακροπολείο Μιχάλης. Λέω εγώ τώρα, εσύ βγες και πες ότι δεν ισχύει. Πάμε στις γραμμές να παίξουμε, πάμε να κάνουμε μουχαμπέτη, να δούμε ο πρώτος που βρίσκεται εκεί. Γεια σας. Ναι. Γεια σας. Ω, καλώς το παιδί. Καλώς το παιδί. Καλώς το τιμημένο λάκωμα. Λοιπόν, ναι. Θα διαβάσεις και θα μας ενημερώσεις εκεί για που θα έρθουμε. Αλλιώς θα κρυθείς ανάλογα. Θα διαβάσω. Δεν μπορεί να λες ότι θες η κύριση και κρυβέρα τα πράγματα. Ο αθλητής είναι τόσα κιλά. Για το box, εννοείται ρε. Στη μία γωνία βρίσκεται ο τάδε, τάδε γάντι, τόσα νοκάου, τόσα αυτά, να είναι offside, όσοι κάνει. Ο κόσμος δεν ξέρει αυτό, πρώτη φορά γίνονται τέτοιες θέσεις, οπότε θα μας ενημερώσει. Όταν λοιπόν με κάλεσαν και μου είπαν θα ήθελες επειδή έχεις μια αλφα εμπειρία στις παρουσιάσεις και τα λοιπά, λέω βεβαίως τι είναι, τι γιορτή, είναι λέει box, box, έγινε παιδιά, λέει από box τι ξέρεις, ξέρω όταν καθόμαστε λέω γύρω από ένα γραφείο, είναι λέω το λεγόμενο box office, α, μάλιστα, είναι λέω το μποξεράκι που είναι λέω το σοβρακάκι, είναι λέω τα boxer τα σκυλιά, μάλιστα, δεν σε φοβόμαστε λέει προχώρα. Τώρα τι θα γίνει. Εντάξει, θα είναι υπερθέαμα να ξέρεις, έτσι. Μεγάλες στιγμές. Έχουμε μια ιδέα από την τηλεόραση. Ακριβώς. Αγαπημένε φίλε Παναγιώτη, τιμημένο τέκνο της περιοχής του Λακώματος. Θέλεις να παίξεις ή σκύλο βαριέσαι και επιλέγουμε ράτσα σκύλου
σύμφωνα με τον οποίο βαριέσαι και θέλεις απλά να πεις μια χαιρετούρα και να μας αφήσεις. Τι αγαπάς, τι προτιμάς. Άκου τώρα τι θα σου πω. Ακούω. Λοιπόν, ναι. Τα ζωάκια είναι πάρα πολύ καλά και ανάλογα πώς πέρασες τα ζωάκια, σωστό. Δείχνει και τι άνθρωπος είσαι. Σωστό, πολύ. Οπότε σωστό. Ας τα αφήσουμε. Πολύ, ας τα αφήσουμε τα σκυλιά. Ναι, κάτι φωνούλες, κάτι κραυγές άρχισαν να ακούγονται δειλά-δειλά, κάποιες δειλώσεις. Κάτι φωνούλες. Ναι, ναι. Έγινε κάτι φαίνεται, Κούκος, δεν ξέρω, κάτι έγινε. Κάτι της. Είχα στο στρατό, στη διπλανή πυροβολαρχία, γιόρταζε χθες η Αγία Βαρβάρας στο πυροβολικό. Ναι, που ναι, τον ναι, λέγαν, το πυροβολικό τον λέγαν, φίλε, γιόρταζε, και εγώ η πυροβολικό να πειράξει. Τον λέγαν στο επίθετο Δαβίδ Σκυλάς και το πιο σκληρό που άκουγε, ας πούμε, ήταν Μποφίλιο, ο Σκυλάς. Εγώ πήγα, τον προσέγγισα γιατί ένιωσε ότι βρήκε ο γύφτος τη γενιά του και αγαλία στην καρδιά του. Του λέω, φίλε, είσαι τα λοιπά. Μου λέει, τι είναι αυτό που ακούς τώρα, ας πούμε, στο Walkman τότε, έτσι, δεν υπήρχε. Λίγο, είχε ανακαλυφθεί μόλις το ρεύμα. Ακούω, λέει, Σοκράτη Μάλαμα. Έγινε ρε σκυλά, να σε καλά. Μου λέει, εσύ τι ακούς, εγώ τι να ακούω. Δεν είναι. Σκυλάς και ακούς Μπετόβεν. Άσε μας ρε φίλε, κοντραρόρος. δεν γίνεται. Να σε λένε Κρεατόπουλο και να είσαι vegetarian. Δεν πάει, φίλε. Παναγιώτη, δώσε μου τα τρία τελευταία ψοφία να σε βάλω στην κλήρωση. 485. Γεια σου Παναγιώτη μου, φιλιά, καλά, φιλιά, μου, φιλιά, 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 γεια, γεια. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Χαίρομαι που τα είπαμε. Υπάρχει αυτό το οποίο είναι το γέλιο της χαράς, το ψήλο Αγίου Βασίλης. Υπάρχει το διαβολικό. Υπάρχει το της απόλυτης ανωτερότητας. Θα σας τρελάνει στη μήνυση ο Πόντιος. Λέω τώρα άσχετα ένα θέμα. Όχι, έτσι. Ναι. Όχι, λέω εγώ, επειδή μου είναι ανάλογα τα γέλια. Υπάρχει το της ενοχής. Ναι. Ένα πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω. Βεβαίως. Γιατί μετά το παιχνίδι, το 0-0, το ισόπαλο, το 1-1, ναι, 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 γυρίζουν και λένε ότι ξέρεις ο ΠΑΟΚ έχει τις ξάνθες και τα λοιπά. Ενώ το είχαν έτοιμο από πριν. Με τον Πανιόνιο. Ναι. Ενώ το είχαν πριν έτοιμο. Γιατί το βγάλαν μετά. Υπάρχει λόγος, αν με ρωτάς, γιατί έγιναν τα έσχη πάντως, και έπρεπε να τα καλύψουν. Με πήραν τηλέφωνο από κάτω και από την από Πειραιά, από κάτι φιλαράκια, έχουμε γίνει ρε. Ναι, ναι. Αυτό πράγμα δεν γινόταν ποτέ, εντάξει, μπορεί να έχουμε την κόντρα μας, αλλά αυτό το πράγμα, το έσχος το οποίο γίνεται πριν μπείτε η ομάδα στο γήπεδο, ούτε λες στην Αφρική, στην Ουγκάντα τα κάνουν. Αλλά οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν, έχουν γίνει το πορτοπαλίκαρο. Τον κύριο Καραπαπά, ο οποίος έχει 10 φουσκωτούς γύρω του, 5 δεξιά, ναι, και 5 αριστερά. Έτσι, 5-5 για να υπάρχει λίγο μια ομοιομορφία. Δεν θέλω να υπάρχει. Κάνε αυτό σαν 10, δεν ξέρω, κάνουν μια 11. Βγαίνει ρε παιδί μου τον μπαλέτο, η κορυφαία του χορού. Δεν μπορεί να έχει 3 στη μία κορίτσια και 5 στην άλλη. Πρέπει να είναι ομοιόμορφα, να υπάρχει ένα ισοζύγιο. Τι να πει. Τι να πει. Θέλω να στείλω μια παράκληση στον κύριο Ιβάν Σαββίδη. Ναι. Εάν μπορεί. Τέλος του 19 να πάρει τους δύο ποδοσφαιριστές από τη Λάρισα, εάν μπορεί, δεν υπάρχει, και να μην τους δώσει ούτε μία. Απαράδεκτος ο άλλος. Απαράδεκτος. Πάλι, ο κύριος Κούγιας είναι απαράδεκτος. Μία, και έτσι, ο Γιωργάκης ο Σαββίδης να πάρει αυτή την κορδέλα που έχουν οι τοπογράφοι και να πάρει από κάτω από τον Περέα τον Εθνικάρα και να πάει να μετράνε εκεί στο Ρέντι για να τους λούσει κρύος υδρότας. Γεια σου Γιωργάρα! Σε φιλώ! Βάλεμε όχι για το παιχνίδι, για το κλιματιστικό. 4-16. Έγινε Γιωργάρα μου, σε φιλώ. Για 23-10-287 οκετό. Δηλαδή και βαλσαμωμένος το θυμάται. Γεια σας! Καλησπέρα Κωστή. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλώς στο στράτο.
Λοιπόν, εγώ σου είπα και το πρωί κάποια πραγματάκια. Περιμένω να δω τι θα γίνει, φίλε. Προσμετράω αντίστροφα τις ώρες που θα τα εξώδικα. Ξέρεις, όταν ο Πάκος με το χαρτί πέφτει από ψηλά, κάνει στο γραφείο, στο πάτωμα. Είχες ποτέ στο σπίτι κανένα μεγάλο βιβλίο στη βιβλιοθήκη, τεράστιο. Θηρία. Τυχαία, ας πούμε κάτι ανατομίες, κάτι τέτοια. Ναι. Μια φορά, φίλε, έπεσα ένα κάτω και ήρθα αστυνομία στο σπίτι. Από τη βιβλιοθήκη πάνω. Τρύπησε το πάτωμα. Ναι, ήταν. Νόμιζαν ότι κάποιος πέταξε βόμβα, ας πούμε. Κάπως έτσι ήθελα να ακουστεί και το εξώδικο που θα πέφτει σε τραπέζια και οι μηνύσεις που θα πέφτουν σε τραπέζια από μεγαλομετόχους ομάδων, εκπροσώπους, εφημερίδες, site, κανάλια, ραδιόφωνα, παράγοντες, δημοσιογράφους. Έτσι. Και όχι μόνο έτσι. Στο εξωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό της χώρας. Εσωτερικό και εξωτερικό. Πρόσεξε. Ήδη οι πληρωμένες πένες του κυρίου Μαρινάκη από το εξωτερικό, από την Αγγλετέρα, γράψαν ένα άρθρο, φίλε, που δεν θα το καραπαπάς. Την άκουσε τη βόμβα. Ναι. Την ξαναβάζω. Ξαναβάλτε. Έτσι να βρεθούν τα εξώδικα. Λοιπόν, έτσι. Ήδη κάποιοι δημοσιογράφοι, θα τους πω εγώ, δεν είναι από την Αγγλετέρα, γράφουν, φίλε, ένα άρθρο που ούτε ο καραπαπάς δεν θα έγραφε για το κάποιοι θα κάνουν αυτό ακριβώς. Άκου λίγο, άκου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Ντόναλντ Ντακ ή η άλλη πάπια. Την πάπια πάντως περιμένω, συγγνώμες, φίλε. Η ΠΑΕ καλό θα είναι να έχει τα αυτιά της και τις κεραίες της και προς τα έξω και όχι μόνο προς τα μέσα. Και έχω. Έχω να πω και ποιηματάκι. Έχεις ποιηματάκι? Ναι. Περίμενα να έχω έτοιμο το χειροκροτηματάκι. Mm-hmm. Πάμε! Έτοιμος. Έτοιμος, αγόρι μου, έτοιμος, γεννήθηκα. Τον Μανολιό το βάλανε σε ένα καράβι μουτσο, ναι. Και το καράβι έλεγαν πως ήταν το νου Ρένα. Ναι. Τα χρόνια όμως πέρασαν, από ένα γίναν τρία, τα ραδίκια νέα έφαγαν και ήταν πλέον ξάπλα. Το ξέρω, περιμένετε μια ομοιοκαταληξία. Σοκαρέστηκα όμως από το άρθρο του κόκκινου πρωταθλητή ότι ο Ολυμπιακός νοιάζεται και για το δίκαιο όλων των ομάδων και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και δεν μπορώ να κάνω την μικρότητα. Είσαι ένα αγνήσιο αυθεντικό ζουμουσάκι εμπνευσμένο, φίλε. Στο λέω στα ίσια, να ξέρεις. Σε γουστάρω πολύ. Πάμε. Ναι, δεν έχει. Άμα ο άνθρωπος είναι πηγαίος, δεν έχει. Όσα χρόνια. Τον ξέρω αυτόν από μικρό παιδί, έτσι. Από τότε που ήταν φοιτητής φυσικοθεραπείας και ήρθε στο υπόγειο του 103. Ναι, άμα γεννάει το μυαλό. Καλώς το Στέλιο το Σεραίο που το πρωί πήρε απουσία και υπήρχαν απορίες. Απουσία κανονική, φίλε, απαράδεκτο. Αύριο με τον κηδεμόνα σου, αύριο με τον κηδεμόνα. Τι έγινε, ο Στέλιος λέει έπαθε κάτι αυτά, ρε παιδιά. Μπορεί να μην πει να πει μια φορά. Χαρτί από γιατρό θα φέρουμε. Τι έχεις, καμιά οσφυαλγία? Έχουν πλάν B με τον Πανετολικό. Άμα γίνει καμιά στραβή και χάσουν κανένα πόντο, όχι από τον Καλτσόνα, την βαθμολογία. Ότι και αυτή θα είναι δικιά μας ομάδα και θα είναι το ίδιο από την αρχή. Το ερώτημα είναι σήμερα ποιος έχει τις μετοχές του Άγιο Βασίλη και των Χριστουγέννων που και αυτά θα αναβληθούν. Κωστή. Εμείς βέβαια στο ερώτημα ποιος έχει τις μετοχές της Ξάνθης, πρώτοι είχαμε δώσει την απάντηση. Αυτός, 1-0. Έτσι, προφητική η εκπομπή. Κωστή, και όταν σε ρώτησαν τι εμπειρία έχεις από πυγμαχεύω να πεις, έχω δει την ταινία του Φέκου κανακουσαριά φορές. Και την ξαναβλέπω τώρα για προπόνηση. Έχω δει όλα τα ρόκι καταρχήν. Όλα τα ρόκι. Καταρχήν, το νου σου πώς θα μετρήσεις, τι έκανε ο Φέκος, 5 και 5, 10, άμα κερδίζει ο δικός μας. Δεν μετράω, γορε, δεν θα κάνω τον διαιτητή, ούτε περιγραφή θα κάνω. Γιατί τους ρώτησα, παιδιά θέλετε περιγραφή, όχι ρε, περιγραφή θα κάνει ο Γάτσης. Με σχόλιο Σταύρου Κόλκα. Εγώ νόμιζα να κάνεις και τα ρεπό του διαιτητή του προηγούμενου. Όχι ρε, η στολή, η ασπρόμαυρη στολή του διαιτητή βέβαια μου αρέσει, είναι αλήθεια. Αλλά εμένα η ρίγα με παχαίνει ρε παιδί μου, ξέρεις τώρα, δεν... Ναι, ναι. Θα έχω μία συμπαρουσιάστρια. Τη Δήμητρα. Θα συγχωρήσω τη γυναίκα σου, την παξίδου να έχεις τον νου σου. Ωχ, Αγία μου!
Αυτά ρε φίλε να μιλήσουν και άλλοι 20, τα λέμε. Έγινε αδερφέ μου, γεια σας καλά μου. Κάτσε να σε βάλω, 283. Αυτός που θα βγει τώρα παίζει αντίστροφη μέτρηση, έτσι μην χαλάσουμε την παράδοση. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Γαπητό Πειραιά. Πώς ταιριάζει παντού ρε φίλε. Γεια σας, γεια σας, το κοφίνι της γιαγιά σας. Κωστή, αφού δεν μπορούμε να το σκίσουμε φυλακή, έχω μια πρόταση να κάνω. Να την πεις, σε ακούμε. Με πολύ προ... βάλουμε στο ζωολογικό κήπο. Στο βιολογικό ή στο ζωολογικό? Και στα δύο ταιριάζει, ναι. Δεν με χαλάει. Στο ζωολογικό κήπο, ε. Φυσικά. Ναι, γιατί όχι. Ο τύπος από κάτω, αυτός ο Εψομούλη, ναι. Είναι μια ειδική περίπτωση αρκούδα. Ναι. Που θα τέριαζε σαν... Αρκουδόγαβρο! Αρκουδόγαβρος! Αρκουδόγαβρος! Είναι διασταύρωση ψαριού με αρκούδα. Πήγε η αρκούδα να πιάσει με τα νύχια της το ψάρι μέσα από τη λίμνη. Έχεις δει την αρκούδα που προσπαθεί. Βγήκε το ψάρι, βγήκε το ψάρι, γαμπίμπι την αρκούδα και βγήκε ο αρκουδόγαβρος. Είναι διασταύρωση... Τη στείλαμε... Το σήμα του Ολυμπιακού θα μπορούσαμε να το βγάλουμε και να βάλουμε το χοντρό με το ξεκουμπωμένο το πουκάμισο. Βεβαίως, θέλω να παραμείνουμε στο πνεύμα της εκπομπής. Είσαι έτοιμος για αντίστροφη μέτρηση? Είσαι... Να προσπαθήσεις, θα είμαι δίπλα σου αρρωγός. Αρρωγός θα είμαι δίπλα σου. Θέλω Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη. Καλά είμαι σίγουρος. Ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητή, φαγητό, τραγουδιστή, ζώο και χρώμα από Σίγμα. Πάμε. Σνάουσερ. Σνάουσερ, άρα μύρος, ναι. Ο φιλός. Θέλω να σου πω και συγκρότημα μήπως. Συγκρότημα από Σίγμα. Πες. Ναι. Scorpions. Scorpions. Δεν μαζεύτηκαν ποτέ τα πάντα Σκόρπιοι, τους έψαχνε ο μάνατζερ. Και λέει θα σας βγάλω Scorpions ρε κουφάλες. Να μάθετε να είστε Scorpion την ώρα. Ναι, Scorpions, φαγητό από Σίγμα. Για πες. Σουβλάκια. Σουβλάκια. Και όχι ένα, πολλά, μπράβο, μ' αρέσεις, ναι. Προπονητής από Σίγμα. Λες. Λες. Όχι τον προπονητή, το μικρό το όνομα ήταν Λες. Λες. ΠΑΟΚ, ιστορικός, προπονητής. Λες, λες, σα. Λες άνων, λες άνων, λες άνων, πάμε παρακάτω. Ξένη ομάδα από Σίγμα. Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Σπόρτινγκ Λισαβόνας, πολύ ωραίος. Ελληνική από Σίγμα. Ναι. Πάμε, μπορείς, μπορείς, σε πιστεύω. Είμαι δίπλα σου, από Σίγμα. Λε, έχω βάλει τα αργά και δεν βγαίνει. Πες και ένα ζώο από Σίγμα και θα τελειώσουμε, θα σε περάσω. Σκορπιώσεις δεν είναι ζώο. Σκατόσκυλο. Συγγνώμη, το είχα σκεφτεί και στο φαγητό αυτό, αλλά δεν ήθελα. Δεν ήθελα. Σπάρος, το είπα. Σπάρος, βεβαίως, ή σαύρα. Έτσι. Σαύρα. Τέλεια. Έτσι, έτσι. Τι δεν είπαμε, τα είπαμε όλα. Τα είπαμε. Σχεδόν. Σχεδόν, μου. Δώσε όνομα και τα τρία τελευταία ψοφία. 766 λατομείο. Κωστή, και κάτι άλλο θέλω να σου πω. Να μου πεις. Αυτοί θέλουν να αναβάλουν το παιχνίδι με την... Όχι, όχι, καλά το είπες, καλά το είπες. Γλώσσα λανθάνουσα λέει την αλήθεια. Αυτοί λατομείο θέλουν να αναλάβουν. Καλά το είπες, όχι να αναλάβουν και πάλι θέλουν το ποδόσφαιρο. Αυτό. Μην διορθώνεσαι. Αυτοί πιστεύουν με αυτή τη κίνησή τους θα μας καταστρέψουνε το αίτητο, αλλά τους δείχνω τι να πάρουν. Έτσι, το είδα και μάλιστα όχι με το χέρι, με τη φαγάνα κάνεις μία έτσι. Φιλιά! Η ράτα τους είναι ούνα ράτα ούνα φάτα. Φιλιά! Φιλιά! Μην μασάς τίποτα. Πάμε, πάμε, γραμμές τελευταίες. Γεια σας, ναι. Καλησπέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνουμε. Είσαι ο. Δημήτρης. Γεια σου. Είχαμε μιλήσει τελευταία φορά όταν ήσουν στον Αντένα. Στον Αντένα! Να χλάψω λίγο φίλε! Πριν μιλάμε, στον Αντένα ήμουν 2005. Φίλε, τι έκανε τα τελευταία 14 χρόνια. Σπούδασα, τελείωσα τα λίγα, σπούδασα, είμαι... Αγόρι μου, αγόρι, έκανες οικογένεια, είσαι παντρεμένος, έχεις καταγγεί. 14 χρόνια πίσω, Αντένα. Όχι ρε φίλε. Μαθητής ήμουνα τότε.
Φίλε, και εγώ πίστεψε με. Αθλητήρι, εκπομπή αθλητήρι. Αθλητήρι, έτσι λέγεται. Κοίταξε, έτσι λέγεται και το πρωί η εκπομπή. Τότε κάναμε μαζί με Βέννη, κάναμε μεσημέρι, μας άκουγε ή πρωί. Μεσημέρι, νομίζω. Μεσημέρι, έτσι. Γιατί είχαμε αλλάξει διάφορες ώρες. Πόρε, φίλε, με συγκινείς. Τι σε έκανε λοιπόν να σήμερα να μην κρατηθείς. Τι ήθελες να πάρεις πάλι τηλέφωνο να μας πεις μετά από 14 χρόνια. Ήθελα να ρωτήσω. Βεβαίως. Επειδή άμα χάσει ο Ολυμπιακός τα στοιχεία που έχει βγουν ότι είναι ψευδή, ότι δεν ισχύουν αυτά που έχει καταφέρει. Τι να ισχύουν αυτά, αυτά που έχει, δεν αποδεικνύουν σε καμία περίπτωση. Δεν αποδεικνύουν τίποτα. Ναι. Ωραία. Βγήκε η Επιτροπή Επικοινωνικού Αθλητισμού και λέει δεν ισχύουν αυτά. Ναι. Δηλαδή τι απασχοληθήκαμε. Ολυμπιακός. Ναι. Γιατί ήταν σαν επίσημη ΠΑΕ. Ναι. Τι κυρώσεις έχει. Τι κυρώσεις. Για ψεύδι. Ναι. Τι κυρώσεις έχει. Δηλαδή τι συμβαίνει ότι... Τίποτα. Αγωγή θα υπάρξει από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μηνύσεις αυτά. Αλλά δεν έχει να πούμε κυρώσεις τύπου υποβιβασμός και τέτοια. Όχι. Δεν υπάρχει. Ναι. Τι γίνεται. Τίποτα. Και επειδή είναι Ολυμπιακός, σου λέω και από τώρα ότι και κάτι να προέβλεπε ο νόμος. Αντίο ζωή Ελένη Χατζιαργύρη Μάρθα Βούρτσι. Μπεάτα Σιμακοπούλου. Ναι, ότι έχει κάνει πάρα πολλά. Αλλά τώρα σαν επίσημος Ολυμπιακός έχει καταθέσει ψευδή στοιχεία στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού που πέρυσι έγκρινε το... Αδερφούλη, θα σου πω κάτι. Θα σου πω μία λέξη που είναι δεκαετία 80. Τους μουρλένεις στη μήνυση. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, τον μουρλένεις στην αγωγή. Αυτό. Τον μουρλένεις στην αγωγή. Να βγαίνουν μετά, όπως τότε με τα λαθρέα τσιγάρα, όπως τότε με τις ΑΚΑΠ, να ζητάνε σαν... δεν θέλω να πω σαν γυναικούλες, όχι. Να ζητάνε σαν κοτούλες, συγγνώμη, σε κάτι περίεργες ώρες στα δελτία που δεν τους βλέπουν. Κατάλαβες, αυτό θα γίνει. Να ξέρεις. Αυτά. Όμως κανονικά πρέπει να υπάρχει ένας νόμος που λέει ότι κατέθεσε ψευδή στοιχεία. Εδώ τώρα έχει ηθική βλάβη, συκοφαντική δυσφήμιση, διαφυγόντα κέρδη. Βέβαια έχει προσβολή, ξέρω εγώ τι σε. Όλα μέσα. Φουλ, δουλεύουν οι δικηγόροι να ξέρεις. Δεν θα περάσει έτσι αδερφέ. Δεν θα περάσει. Ξέρω ότι δουλεύουνε. Απλώς αν πάει ο Ολυμπιακός πρέπει να φάει και στη δουλειά τιμωρία γιατί έκανε επίσημη καταγγελία. Δεν έκανε επίσημη καταγγελία κανένα. Άστο, φίλε, καλά. Έκανε ο Ολυμπιακός. Μη φας, θα σφάξουμε γλάρο. Και μάλιστα από αυτό που έχει παίξει στη Βουγιουκλάκη. Στην ταινία. Εντάξει. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Άμα υπάρχει κάποιος νόμος. Δεν υπάρχει. Τίποτα. Για... τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω. Νομικός δεν είμαι, ούτε έχω μπροστά μου τον ΚΑΠ. Αλλά νομίζω ότι ο καθένας, ειδικά αυτή η ομάδα, τι κυρώσταται. Εντάξει. Ο καθένας. Αυτή η ομάδα έχει γλιτώσει τα πάντα. Εδώ έχει φυσικά, ρε φίλε. Ακυβέρνητα καράβια τώρα. Άσε τώρα. Ασυνόδευτος. Ο πρόεδρος έχει πάει, απαγόρησε να σχόλησε. Ακριβώς, και σου λατσάρι, τι μου λες. Είναι πρόεδρος και μπαίνει στα γήπεδα. Α, το σε φιλώ, σε χαιρετώ, μην ξαναπάρει σε 14 χρόνια. Πιο σύντομα. Εντάξει, φιλιά! Γεια! Πάμε δύο τελευταίες γραμμές, ναι. Καλησπέρα σε όλους τα ζουμουστάκια. Καλό το πουλί, καλό το παιδί, καλό το ναι. Να κάνω μια υπόθεση τακ-τακ για να πω έτσι μερικά πράγματα. Τακ-τακ, βεβαίως. Πες ότι είναι και πλαστά κατασκευασμένα τα στοιχεία. Λέω εγώ τώρα υποθετικά, έτσι. Ναι. Κατασκευασμένα. Ναι. Και βγαίνει από το One και λέει ότι αυτά τα πήραμε από το Tade site το οποίο το έχει ένας Πακιστανός και είναι στον κορυδαλό για φόνο, ας πούμε. Μάλιστα. Και τι έγινε. Τυχαία. Τίποτα. Τρέχα γυρεύω. Κάτι θα μείνει πάντα, κάτι μένει πάντα, αυτό να το ξέρετε. Αυτό είναι γεύρο. Ρίξε κάτι ξέρουν. Τώρα όλοι γύρισαν εκεί το φως, ο προβολέας. Μόνο εμείς ασχολούμαστε. Όταν λέω εμείς, όχι εγώ προσωπικά ή ο σταθμός. Τον πήραν από αλλού. Όλοι λοιπόν πήραν τον προβολέα από εκεί, από τα έσχη που έγιναν, από τη βαριά τιμωρία, από τα στημένα, από τους 28, από τον πόλεμο που την προηγούμενη εβδομάδα λισαλέα επικράτησε μεταξύ Κόκαλη και Μαρινάκη και από διάφορα άλλα. Κατάλαβες. Όλα είναι φίλε τεχνική. Σε αυτά είναι μαστόρια μεγάλη. Το θέμα είναι ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που τα καταπίνει εμάς. Λοιπόν, Κωστή, τι θα παίξουμε. Θέλω να παίξω. Θα παίξουμε, φεύγεις γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Ωραία. Φιλιά! Δώσε τα τρία τελευταία, Γιώργο. Γιατί πράγμα. Γιατί πράγμα. Γιατί σε κληρώσεις. Γιατί τι κληρώνεις. Θα κληρώσω σήμερα εισιτήρια διπλά για το box. Θα κληρώσω αύριο διήμερο στο Λίθος και στο τέλος του μήνα κλιματιστικό. Από δεν το Climate.com. Τέλεια, γαλαντόμος. Φιλιά! Πάμε τελευταία γραμμή, ναι. Γεια σας. Έπεσε. Έπεσε λοιπόν. Πάω σε διάλειμμα. Φίλοι μου καλοί και αγαπημένοι. Εδώ είμαστε. Όλοι όσοι συμμετείχατε έχετε διπλή πρόσκληση για το Boxing Event 13
του μηνός Παρασκευή στο Παλατάκι. Μοναδικό υπαρθέαμα. Και βέβαια αύριο που θα κληρώσουμε το Λίθος, Hotel & Spa, βεβαίως, και στο τέλος του μήνα το κλιματιστικό. Φεύγω και επιστρέφω με Κώστα Βασιλόπουλο, το διευθυντή της Φόρτσα, που έχουμε να πούμε και σήμερα πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε και είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με τον Κώστα Βασιλόπουλο, το διευθυντή της Φόρτσα, για να συζητήσουμε και σήμερα, όπως κάνουμε κάθε μέρα, μετά, λίγο μετά τις 2.30, όλα τα τεκτενόμενα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τι γίνεται στον ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Ευθύς αμέσως θα συνδεθούμε. Να θυμίσω ότι όλοι όσοι πήρατε μέρος στην εκπομπή μέχρι τώρα και θα το κάνετε και μέχρι το τέλος, μέχρι τις 3, μπαίνετε σε κλήρωση. Αύριο κληρώνουμε ένα υπέροχο διήμερο, μία διανυκτέρευση με πρωινό στο Hotel Λίθος, Hotel & Spa Λίθος, αλλά και στο τέλος του μήνα στο μεγάλο δώρο που είναι ένα κλιματιστικό από την Climart. Εντός ολίγου θα είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με τον Κώστα Βασιλόπουλο, να τον ρωτήσουμε όλα όσα συμβαίνουν και για την υπόθεση Τζίλου, γιατί υπάρχει ανακοίνωση εκεί από το Υπουργείο, την επίσημη απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Τζίλο, αλλά και για την βιασύνη που έδειξε η ΕΕΑ, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, για το θέμα της καταγγελίας του Ολυμπιακού για την Ξάνθη και όλα τα συναφή. Θα τα δούμε όλα αυτά μόλις συνδεθούμε. Έχουμε ένα θεματάκι, αλλά θα το δούμε ευθύς αμέσως. Εδώ είμαστε και θα το λύσουμε. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Όλα βλέπετε ότι θέλουμε κάθε μέρα να συζητήσουμε λίγο παραπάνω για ποδόσφαιρο, αλλά όλο και κάτι προκύπτει. Όλο αυτό το τσουνάμι το επικοινωνιακό, όλη αυτή η θεωρώ ενορχιστρωμένη προσπάθεια εις βάρος του ΠΑΟΚ, εις βάρος του Ιβάν Σαββίδη που βιώνουμε κάθε μέρα. Λοιπόν, δεν γίνεται να γυρίσουμε άλλο το βλέμμα μας. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να συζητάμε και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Είμαστε σε αναμονή να συνδεθούμε με Κώστα Βασιλόπουλο. Είναι να μας βοηθήσει και η κινητή τηλεφωνία εκεί που θα είναι ο Κώστας για να κάνουμε την επαφή μας έτσι όπως κάνουμε κάθε μέρα. 2 με 2.30 παίζουμε, αυτό είναι η επιτομή του infotainment. 2 με 2.30 κάνουμε entertainment, κάνουμε τα quiz μας, τα παιχνίδια μας και μετά το διάλειμμα βγαίνουμε και μιλάμε με Κώστα Βασιλόπουλο που σε λίγο θα είναι μαζί μας, σε λίγο θα είναι κοντά μας για να συζητήσουμε. Το match της Ξάνθης είναι μπροστά, Σάββατο 6 ώρα, αυτό πρέπει να κερδιθεί. Αυτό πρέπει να είναι στο μυαλό των παικτών και του προπονητή όλων, πρέπει να μείνουν εννοείται ανεπηρέαστοι από όλο αυτό, να συνεχίσουν απερίσπαστοι αυτό που κάνουν εδώ και 47 αγώνες, να μην γνωρίζουν τι σημαίνει ήττα, να πάρουν τους 3 βαθμούς και αυτή είναι η καλύτερη απάντηση. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι οι παίκτες επηρεασμένοι, σε καμία περίπτωση να δείξουν ότι αυτό το πράγμα πείραξε την αυτοσυγκέντρωσή τους, πείραξε την προσήλωσή τους στο στόχο και όλα τα υπόλοιπα είναι για να τα συζητάμε στα ραδιόφωνα, είναι για να τα συζητάμε μεταξύ μας, για να κάνουμε κουβέντες ποδοσφαιρικές. Η ομάδα πρέπει να συνεχίσει το στόχο της χωρίς σε καμία περίπτωση και πουθενά να επηρεαστεί. Αυτό είναι το πρώτο και το πολύ σημαντικό. Όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Και όπως είπε και ο μικρός Σαββίδης, όπως είπε ο Ιώ Σαββίδης, πάρα πολύ όμορφα, εκεί στο ποστάρισμά του γελάει καλύτερο όπως γελάει τελευταίος. Θα δούμε πάλι αυτούς οι οποίοι είναι πρόθυμοι πάντα, όχι μόνο αυτοί που τα βγάλανε, αλλά και αυτοί που τα υιοθετήσανε. Έτσι, αυτοί που τα υιοθετήσανε, θα δούμε τι θα πούν μετά από τις αγωγές και τις μηνύσεις. Πάμε τώρα στον Κώστα Βασιλόπουλο. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Κωστή μου. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και σήμερα να συζητήσουμε όλα όσα γίνονται τα τεκτενόμενα στο ελληνικό ποδόσφαιρο με τον διευθυντή της Φόρτσα. Κώστα, αν ήθελες να ξεκινήσουμε με την ΕΕΑ, με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού που έδειξε την ζέση, τη φοβερή και τη βιασύνη να ασχοληθεί με το θέμα της καταγγελίας του Ολυμπιακού. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι κάτι φυσιολογικό. Με δεδομένου το πρωτάθλημα είναι σε εξέλιξη, μπορεί κάποιος να πει ότι είναι φυσιολογική αυτή έτσι, η εγρήγορση που δείχνει η αμεσότητα των αντιδράσεων της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού
και θεωρώ ότι το πόρισμα της, γιατί πόρισμα μπορεί να εκδώσει, ναι. Το θέλουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, το χρειάζεται το ποδόσφαιρο, το χρειάζεται και ο ΠΑΟΚ, το χρειάζεται και η κοινή γνώμη για να ξέρει πόσο έολες είναι, πόσο έολη μάλλον είναι η καταγγελία της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Με βάση το πόρισμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού θα έχουμε εξέλιξη ή θα κλείσει το θέμα. Γιατί αυτό πρέπει να γίνει, διότι δεν προκύπτει καμία μετοχική σχέση του Ιβάν Σαντίδη με την Ξάνθη. Νομίζω ότι όλα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας από προχθές προκαλούν ξεκάθαρη εικόνα. Σε διαφορετική περίπτωση που η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, τα μέλη της οποίας είναι διορισμένα από τον κύριο Αβγενάκη, το τονίζω αυτό μάλιστα. Για να το έχουμε υπόψη μας, ναι. Σε διαφορετική περίπτωση που το πόρισμα δεν κλείσει το θέμα, θα παραπευθεί η υπόθεση στην Επιτροπή, στην Αρμόδια Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, για να έχουμε ένα οριστικό τέλος. Σε κάθε περίπτωση, εγώ εκτιμώ πως θα πρέπει όλα αυτά να δρομολογηθούν γρήγορα. Αυτό θέλει ο ΠΑΟΚ, αυτό θέλει η κοινή γνώμη, αυτό χρειάζεται το ποδόσφαιρο. Να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι τα πορίσματα, γιατί στη συνέχεια θα υπάρξουν οι εξελίξεις που θα δρομολογηθούν στις δικαστικές αίθουσες. Ναι. Για όλη αυτή τη φασαρία που δημιουργήθηκε, είναι αδύνατο να μην δρομολογηθούν εξελίξεις στα δικαστήρια, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ θα αναζητήσει το δίκαιο του για όσους εφήβραν αυτή την ιστορία και για όσους την υιοθέτησαν αυτή την ιστορία. Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό που λες για την υιοθέτηση. Δεν είναι μόνο οι εμπνευστές, είναι και αυτοί που το αναπαρήγαγαν, Κώστα, και έδωσαν. Και το πώς. Ναι, και με ποιο τρόπο κιόλας. Ναι. Κάποιοι έβγαλαν και πόρισμα και απόφαση και έβγαλαν και δικαστική, να πούμε, απόφαση. Μάλιστα. Αυτό περιμένουμε. Μάλιστα. Αυτό περιμένουμε. Αυτό περιμένουμε. Αν αυτή η αμεσότητα υπήρχε στην υπόθεση Τζίλου, ίσως σήμερα αυτό να ήταν διαφορετικό το ποδόσφαιρο. Αλλά, οκ, δεν είναι κάτι που αφορά την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, αφορά άλλους φορείς. Περιμένω και από εκεί, περιμένουμε να δούμε αντιδράσεις, να δούμε συμπεριφορές, να δούμε ενέργειες οι οποίες θα οδηγήσουν στον εντοπισμό των φυσικών και ηθικών αυτούργων της επίθεσης που δέχτηκε ο διαιτητής στη Λάρισα. Κοίταξε, όλα μαζί είναι ένα μεγάλο θέμα. Εγώ πιστεύω ότι όλα όσα έχει κάνει ο Ολυμπιακός για μία σειρά, μάλλον όλη η επικοινωνία του Ολυμπιακού, γιατί όλα γίνονται για επικοινωνιακούς σκοπούς, θα γυρίσει μπούμερανγκ. Οι επόμενες μέρες θα είναι πάρα πολύ καθοριστικές για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι θέλω να προειδράσω λίγο τους ακροατές για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια. Δώσει τις απαντήσεις όπως πρέπει, πέρα από την ανακοίνωση που εξέδωσε προχθές, θα δώσει κι άλλες απαντήσεις για να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Με αρκετές, πιστεύω, εκπλήξεις, οι οποίες θα προκαλέσουν αίσθηση με πανελλήνιο επίπεδο, διότι εδώ κατηγορείται ευθέως για πράγματα τα οποία δεν μπορούν να αποδειχθούν, γιατί δεν ισχύουν. Φυσικά, είναι φοβερό να λες, να κατηγορείς μια ομάδα, να κατηγορείς δυο μεγαλομετόχους, τον κύριο Πανόπουλο και τον κύριο Συγκελίδη, για κάτι στο οποίο δεν έχουν καμία συμμετοχή. Τώρα, το αν ένας ανεψιός τρίτου βαθμού, του Ιβάν Σαββίδη, έχει αποκτήσει τις συμμετοχές του ξενοδοχείου, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα, τότε, πάω πάσου. Θεωρώ όμως ότι οι αντιδράσεις θα είναι συνολικές. Ξάνθης, ΠΑΟΚ, επιχειρηματιών, δηλαδή Πανόπουλου, Συγκελίδη, Σαββίδη, άνοιξαν ένα μέτωπο πάρα πολύ μεγάλο και δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν, θεωρώ, στο σύνολό του. Είναι πολύ εύκολο να εκτοξεύσεις κατηγορίες πετώντας λάσπη στον ανεμιστήρα. Το θέμα είναι πώς μπορείς να τις υποστηρίξεις. Εάν μπορέσουν να τις υποστηρίξουν, να μάθουμε κι εμείς πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Βεβαίως. Εξάλλου, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ο καθαρός επιζητά τη διαλεύκανση των θεμάτων. Δεν είναι αφοβηθεί τίποτα. Έτσι. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Θεωρείς ότι την προηγούμενη φορά που μας είχες πει, Κώστα, ότι θα υπάρξουν. Χρησιμοποιήσεις πάλι την έκφραση boomerang, ήταν όταν ο Ολυμπιακός είχε απειλήσει με λεονταρισμούς τύπου φεύγουμε από το πρωτάθλημα. Το είχες πει και επιβεβαιώθηκες εντός ολίγων ωρών. Που είπε ότι δεν είχαμε πει. Τώρα μας λες πάλι αυτό και είναι πολύ σημαντικό.
τα πρωτοσέλιδα του τύπου την επόμενη μέρα τι έγραφε. Φεύγουμε, τέλος και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, άρα κάπου μπερδεύτηκαν μεταξύ τους λίγο μεταξύ στην επικοινωνία. Δεν πειράζει. Έχουν ένα θέμα στο μεταξύ τους. Θα ξεμπερδευτούν. Βεβαίως. Θα ξεμπερδευτούν. Με μια ισοπαλία στο Καραϊσκάκης έγιναν όσα είδαμε. Φαντάσου τι θα γίνει αν αρχίσει η βαθμολογική ψαλίδα ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό να ανοίγει. Φαντάσου τι θα γίνει τότε. Αν τώρα συμβαίνουν αυτά, να φανταστεί ο κόσμος τι θα γίνει αν η βαθμολογική ψαλίδα αρχίσει να ανοίγει. Δεν μπορούν να χωνέψουν ότι θα χάσουν και το φετινό πρωτάθλημα τους. Είναι αδιανόητο, αδύνατο να το συνειδητοποιήσουν. Και αυτές που βλέπουμε είναι οι αντιδράσεις. Αντιδράσεις πανικού, αντιδράσεις εν θερμό, αντιδράσεις οι οποίες, το ξαναλέω, θα γυρίσουν μπούμεραγκ για τον Ολυμπιακό. Είναι καλό να προσπαθούμε να αποπροσανατολίσουμε. Καλό. Θεωρούν ότι είναι καλό να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη. Εγώ όμως βλέπω, Κώστα, στα social media και του Ολυμπιακού ναι. των μέσων τα οποία πρόσκειται στον Ολυμπιακό, τα σχόλια των φιλάθλων από κάτω είναι σε συντριπτική πλειοψηφία εναντίον αυτών των κινήσεων. Θεωρούν ότι προσπαθούν να τους αποπροσανατολίσουν. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Πρώτη φορά. Αναφέρομαι. Ναι, είναι πρώτη φορά σε σχόλια φιλάθλων του Ολυμπιακού κάτω από αναρτήσεις, ας πούμε, σε ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μα τι είναι αυτά που κάνετε. Φτιάξτε ομάδα. Για ποδόσφαιρο. Φτιάξτε ομάδα. Δεν μπορεί να φταίει για όλο ο Σαββίδης. Βέβαια, ξύπνησε. Ακόμα και αυτός ο κόσμος. Δεν μπορεί να φταίει για όλο ο Σαββίδης. Βρέξει, χιονίζει. Κάψε να έχει ο Σαββίδης. Όχι, ο Σαββίδης. Για το Πόρτο Καράς κάνει μήνυση ο Ολυμπιακός, γιατί δεν ρώτησε λέει ούτε την Πόρτο ούτε τον Βασίλη Καρά. Τους τρολάρει ο κόσμος πλέον, Κώστα. Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν είναι ότι τους τρολάρει ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Εδώ το θέμα είναι ότι αρχίζουν και αντιδρούν και μάλιστα αντιδρούν έντονα οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι μιλάνε και πρωτόσφαιρο. Τι είναι αυτά που μας λέτε. Θα φύγουμε από το πρωτάθλημα, μια θα μείνουμε στο πρωτάθλημα, μια φταίει ο Σαββίδης, φταίει ο ΠΑΟΚ, φταίει η Ξάνθη, φταίει ο Ζίφκοβιτς. Και μίλησε χθες και είναι ΠΑΟΚ ο Ζίφκοβιτς και είπε πόσους βαθμούς έχει πάρει σε παιχνίδια της Ξάνθης με τον ΠΑΟΚ και πόσους έχει πάρει σε παιχνίδια της Ξάνθης με τον Ολυμπιακό. Ναι. Τέσσερις φορές βγήκε MVP ο άνθρωπος, το είπε. Τέσσερις φορές βγήκε λέει κορυφαίος παίκτης. Τέσσερις φορές. Κόντρα στον ΠΑΟΚ. Κόντρα στον ΠΑΟΚ, βέβαια, στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ μιλάμε. Βεβαίως. Φαντάσου τα πολλά γκολ που είχε δεχτεί στο Χαριλάου να τα είχε δεχτεί με τον ΠΑΟΚ. Τι θα λέγανε τώρα, Κώστα. Εντάξει. Τι θα λέγανε. Μάλιστα. Έτσι, λέω τα πράγματα. Προκύπτουνε. Είναι φοβερά να συμβαίνουν αυτά που ακούμε. Δεν μπορούμε να τα ακούμε αυτά. Δεν μπορούμε να τα ακούμε. Κάποια στιγμή θα υπάρξει και θα λάμψει και η αλήθεια. Εντάξει, οκ. Λίγο υπομονή χρειάζεται και έτσι λίγο ένα σκεπτικό λίγο πιο χαλαρό ότι είναι ότι αυτά που είναι να γίνουν θα γίνουν. Βεβαίως. Να μην αφισβητεί κανένας τίποτα. Ας περιμένουμε. Βεβαίως. Αυτό ακριβώς. Κώστα, το άλλο θέμα το ανέφερες λίγο πριν έτσι ρίστο εν παρόδο είναι ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για την υπόθεση Τζίλου. Όχι ότι αποκάλυψε κάτι συγκλονιστικό, αλλά το ότι ασχολείται, διερευνάται το θέμα και τα λοιπά, κλείνει ένας χρόνος σχεδόν, έτσι. Τι πιστεύεις ότι θα υπάρξει κάποια εξέλιξη εκεί, θα υπάρξει, ο κόσμος περιμένει. Περιμένει ο κόσμος. Και εμείς περιμένουμε. Και εμείς. Περιμένουμε. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τις αρχές. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ναι. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε να τελεσιδικήσουν αυτές οι... Όχι να τελεσιδικήσουν, συγγνώμη. Να εντοπιστούν οι ηθικοί και φυσικοί αυτοί. Και το έκαναν. Να μας πούν γιατί το έκαναν. Αυτοί που το έκαναν. Και στη συνέχεια να έχουμε τις εξελίξεις που πρέπει να έχουμε. Είναι τα πράγματα απλά. Τι να πεις δηλαδή τώρα εδώ. Η δικαιοσύνη καλείται. Και οι αστυνομικές αρχές και οι δικαστικές καλούνται να δώσουν μια λύση, να δώσουν απαντήσεις. Η πίεση που δέχονται είναι αφόρητη, γιατί κατατίθεται συνέχεια και ερωτήσεις στη Βουλή. Ναι. Δεν μπορεί δηλαδή αυτό το θέμα να περνάει στα ψηλά, δεν μπορεί ένα χρόνο μετά να μην υπάρχει κανένας για την υπόθεση Τζίλου, για το σπίτι του Μπίκα, για τόσους ξυλοδαρμούς, για τα άσπρα πόλο που κυκλοφορούν ελεύθερα.
Προχθές είχε πάλι σπασμένο Μπαμπρίζ το αυτοκίνητο του Κόκαλη, του Πέτρου. Πάλι και αυτό δεν ξέρω αν έχει σχέση οτιδήποτε. Απλά είναι άλλο ένα περιστατικό, έτσι. Άλλο ένα περιστατικό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μα αυτό σημαίνει ότι ζούμε σε ζούγκλα. Και γι' αυτό ευθύνονται οι αρμόδιοι φορείς. Δεν ευθύνονται κανένας άλλος. Αν δηλαδή μπορεί να συμβαίνει κάθε μέρα ένα περιστατικό, okay, τότε υπάρχει πρόβλημα. Θα πρέπει να απασχολήσει τους αρμόδιους φορείς, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, τους αρμόδιους υπουργούς. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό για την κοινή γνώμη να βλέπει να τιμωρούνται οι δράστες, οι ηθικοί και οι ανήθικοι αυτούργοι, Κώστα. Γι' αυτό λέω περιμένει ο κόσμος. Δεν, δηλαδή είναι ντόμινο, είναι τόσα πολλά πράγματα όπως είπες που έχουν γίνει που περιμένει να δει να ξεπλέκεται αυτό το κουβάρι και να φτάνει να τιμωρηθούν πραγματικά αυτοί οι οποίοι είναι εγκληματίες. Γιατί το Τζίλο δεν ήταν απλά ένας ξυλοδαρμός, Κώστα. Το ξέρεις ότι από τύχη μπορεί να γλίτωσε ο συγκεκριμένος διαιτητής. Θα πρέπει να απασχολήσει αυτό τους, ξαναλέω, τους φορείς, αρμόδιες αρχές. Να δοθούν απαντήσεις. Όσο δεν δίνονται απαντήσεις, τόσο φουντώνουν έτσι, φουντώνει η αίσθηση ότι ζούμε σε μια χώρα ανομίας. Ναι. Σε μια χώρα που επιτρέπεται ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, να πράξει όπως θέλει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό ακριβώς, αυτό γίνεται μέχρι τώρα. Αυτό. Και οι προηγούμενοι και οι τωρινοί, για να μην βάζουμε χρώμα σε κόμματα, και η προηγούμενη κυβέρνηση αλλά και η τωρινή, σε αυτό το θέμα έχει δείξει όχι κολυσιεργία, έχει δείξει αντανακλαστικά χελώνα. Ποιος αυτό είναι τους προηγούμενους, αν είναι δυνατόν. Πώς τι γίνεται με αυτόν. Μα ξαναείπαμε, δεν έχουν χρώματα αυτά που λέμε. Ναι. Δεν έχουν χρώματα. Εδώ μιλάμε για πραγματικά γεγονότα. Οι υπουργοί, οι αρμόδιοι υπουργοί της προηγούμενης κυβέρνησης και οι αρμόδιοι υπουργοί της υφιστάμενης κυβέρνησης έχουν τις ίδιες ευθύνες. Εάν λύσουν την υπόθεση, θα το πιστεύουν κιόλας. Mm-hmm. Παρά το γεγονός ότι αυτή είναι η υποχρέωσή τους έναντι των πολιτών, θα ακούσουν τον πράγμα, θα πάρουν τα συγχαρητήρια, θα πάρουν το χειροκρότημα για την επίλυση των υποθέσεων. Ναι, φυσικά. Εννοείται. Εννοείται. Κανονικά αυτός είναι και ο ρόλος τους. Δηλαδή, συζητάμε για τα αυτονόητα, τα οποία έχουν γίνει όμως εξεζητημένα. Αυτό είναι το θέμα. Τι να πω. Μάλιστα. Αγωνιστικά για το μάτς του Σαββάτου θα τα πούμε αύριο. Νομίζω πως ναι. Έτσι, να συζητήσουμε. Γιατί τώρα κοιτάξτε να δεις, όλη αυτή η ιστορία από που προσανατολίζει και το κοινό. Όλο τον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Και ο οργανισμός του ΠΑΟΚ θα πρέπει να συγκεντρώσει την προσοχή του στο παιχνίδι του Σαββάτου. Βέβαια. Η Ξάνθη δεν αποδείχθηκε ποτέ εύκολος αντίπαλος για τον ΠΑΟΚ. Ποτέ. Ιστορικά ποτέ. Άρα δεν μπορεί να ασχολεί το ΠΑΟΚ και ο οργανισμός του ΠΑΟΚ με άλλα ζητήματα. Θα πρέπει το ενδιαφέρον να στραφεί στο παιχνίδι του Σαββάτου. Ένας ακόμη αγώνας, ένας ακόμη τελικός, ένα ακόμη σημαντικό παιχνίδι στην προσπάθεια του ΠΑΟΚ να διατηρήσει τα σκύτρα του πρωταθλητή. Φυσικά. Δεν μπορεί να ασχολούμαστε με οτιδήποτε άλλο εκτός από το παιχνίδι. Ναι. Γιατί στο τέλος θα υπάρχει πραγματικό, θα πετύχουν να αποπροσανατολίσουν τον οργανισμό με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ναι. Έτσι. Πρέπει οι παίκτες να είναι απερίσπαστοι, να είναι προσιλωμένοι, να μην τους επηρεάσει καθόλου όλο αυτό και ο προπονητής. Φυσικά. Μάλιστα. Οπότε θα συζητήσουμε ακόμα περισσότερο για το συγκεκριμένο παιχνίδι αύριο, Κώστα μου. Δεν ξέρω αν θέλεις να πούμε κάτι άλλο. Όχι. Σε ευχαριστούμε. Ήσάζουν τα σπουδαία και είμαστε μέρα ενδεχομένως να έχουμε και εξελίξεις. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του Λίμπερο. Γεια σου Κώστα. Ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος, το σχόλιο του οποίου είναι όπως κάθε μέρα προσφορά από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όσοι συμμετείχατε με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο στην εκπομπή μας, έχετε κερδίσει διπλή πρόσκληση για το Boxing Premium Boxing Event την άλλη εβδομάδα, 13 Δεκέμβρη, Παρασκευή, μια κορυφαία εκδήλωση στο Παλατάκι. Έχετε διπλές προσκλήσεις κερδισμένες. Έρχεστε από τα γραφεία του Λίμπερο στη Λέοντο Σοφού να τις παραλάβετε και εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί, πρώτο Θεό, στις 8, αφού θυμίσω τους χορηγούς μας, το Ψητοπολείο Αθηνά, υπέροχα πεντανόστιμα εκλεκτά κρέατα εκεί στην πλατεία Τερψιθέας, κάθετος στην πλατεία Τερψιθέας, στην Αμπελοκήπων 10, με τηλέφωνο για τη Λιβεριά 2310-600-655, πεντακάθαρος ο χώρος, ένα πολύ ατμοσφαιρικό, ένα πολύ ωραίο ψητοπολείο, με κρέατα από το κρεπολείο Μιχάλης, όπως ξέρετε, στη Μενελάου 29 στον Εύωσμο.
Και βέβαια Climart και Climart Home για ψήξη, για θέρμαση. Καλείτε στο 2310-917-646. Βάζετε το κλιματιστικό σας ακόμα και τώρα το χειμώνα για ζέστη, οικονομικά, χωρίς να πληρώνετε πετρέλαια, χωρίς να πληρώνετε άλλα θέματα. Και βέβαια ηλεκτρικά στη Γραβιάς 67, από όπου θα προκύψει και ο μεγάλος τυχερός, ο μεγάλο δώρο για το κλιματιστικό που θα κληρώσουμε στο τέλος του μήνα. Σας φιλώ γλυκά, έρχεται Ζαγόρας, έρχεται ο Γιώργος Ζαγόρας, εμείς αύριο το πρωί στις 8 θα είμαστε εδώ. Bye, 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 bye.